σκέψεις προκαλούν τα κρούσματα στην Ινδία, αφού 1,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό έχει μόνο 1000, τι λένε όμως οι ειδικοί. Οι γιατροί προειδοποίησαν πως η Ινδία πρέπει να προετοιμαστεί για μια επίθεση κρούσματων που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το μη εξοπλισμένο σύστημα υγείας της χώρας. Ο κόσμος ανησυχούσε πως ο ιός θα μπορούσε να εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά στις φτωχογειτονιές της Ινδίας, όπου οι κάτοικοι ζουν σε στενά σοκάκια και συχνά δεν υπάρχει βασική αποχέτευση. Ωστόσο, πριν από λίγο οι νεκροί στη χώρα μας έφτασαν τους 139, παρά 5, ηθοποιός έχει πεθάνει αλφα από το 2013 και το γνώριζαν ελάχιστοι μέχρι σήμερα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο φαίνεται να έχει αποφύγει τα χειρότερα. Μέχρι χθες Τρίτη, η Ινδία είχε αναφέρει 31.360 κρούσματα κορονοϊού και 1.008 θανάτους ή περίπου 0,76 θανάτους ανά εκατομμύριο. Η σύγκριση με τις ΗΠΑ είναι τρομακτική, ο αριθμός των θανάτων ανά εκατομμύριο ξεπερνά τους 175. Σε lockdown ολόκληρη η Ινδία στις 24 Μαρτίου, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι οι σχετικά θετικοί αριθμοί της Ινδίας υποδηλώνουν πως το lockdown της χώρας σε εθνικό επίπεδο για να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού, θα μπορούσε να λειτουργεί τουλάχιστον προς το παρόν. Η Ινδία δεν περίμενε να κλιμακωθεί το πρόβλημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στη ΣΥΓΜΑ 14 Απριλίου, όταν ανακοίνωσε την παράταση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 3 Μαΐου. Ανταυτού, μόλις εμφανίστηκε το πρόβλημα, προσπαθήσαμε να το σταματήσουμε παίρνοντας γρήγορα αποφάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η κατάσταση εάν δεν είχαν ληφθεί τόσο γρήγορες αποφάσεις. Η Ινδία πήρε αυστηρά περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού, σχετικά πολύ νωρίς. Ωστόσο, η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς της Ινδίας είναι πιο περίπλοκη και η ειδική πρόοδο πιο είναι ότι είναι πολύ νωρίς για την Ινδία να συγχαρεί τον εαυτό της. Τουλάχιστον σε αυτό τον γύρο, φαίνεται πως ο ιός δεν μπόρεσε να βλάψει όσο φοβόμασταν, δήλωσε ο Σινάθρεντι, πρόεδρος του Ιδρύματος Δημόσιας Υγείας της Ινδίας, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτική ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουν κλείσει τελείως αυτό το βιβλίο. Πόσο γρήγορες ήταν οι αποφάσεις του Μόντι, στις 24 Μαρτίου, ο Μόντι ανακοίνωσε πως η χώρα θα έμπαινε σε lockdown 3 εβδομάδων. Η κλίμακα ήταν άνευ προηγουμένου, η Ινδία έχει πληθυσμό 1,3 δισεκατομμυρίων και είναι η μόνο χώρα με τόσο πληθυσμό που έχει επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, η Κίνα το έκανε σε συγκεκριμένες πόλεις. Ήταν μια μεγάλη απόφαση, η είσοδος στο lockdown σήμαινε ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι με ημερομίσθιο θ.α. στερούνταν εισοδήματος. Αλλά η μη επιβολή αυστηρών μέτρων κινδύνευε να συντρίψει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ινδελτά Ιας. Ένα μοντέλο υπολόγισε ότι χωρίς μέτρα κοινωνικής απόστασης, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ινδία θα είχαν μολυνθεί έως τον Ιούνιο. Την Παρασκευή, ο κορυφαίος αξιωματούχος πανδημίας της Ινδίας είπε ότι η χώρα θα είχε μέχρι τώρα περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις εάν δεν ήταν το εθνικό lockdown. Η Ινδία μπήκε νωρίς σε περιοριστικά μέτρα η σύγκριση με Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ινδία μπήκε σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα σχετικά γρήγορα, ανακοινώθηκε όταν η χώρα είχε αναφέρει 519 κρούσματα κορονοϊού. Συγκριτικά, η Ιταλία περίμενε έως ότου είχε πάνω από 9.200 κρούσματα προτού περάσει σε εθνικό lockdown, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε περίπου 6.700.
Ο Ραμανάλαξ Μιναραγιάν, διευθυντής του Κέντρου Δυναμικής, Οικονομίας και Πολιτικής Νόσων, ενός μη καπαρδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού με γραφεία στην Ουάσιγκτον και το Νέο Δελχή, δήλωσε ότι η απόφαση να επιβληθεί ένα lockdown αμέσως, ακόμη και όταν οι αριθμοί ήταν σχετικά μικροί, μείωσε τα ποσοστά επαφής σημαντικά. Στην διάρκεια της εφαρμογής του lockdown, χιλιάδες μετανάστες προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις της Ινδίας, αφού οι περιορισμοί τους άφησαν χωρίς εργασία. Αυτό προκάλεσε φόβους πως οι μετανάστες θα μπορούσαν να εξαπλώσουν τον ιό, με ορισμένους αξιωματούχο ή στην Ινδική πολιτεία Ουτάρ Πραντές, να ψεκάζουν ακόμη και τους εργαζόμενους που επέστρεφαν με απολυματικό μια αναποτελεσματική προσέγγιση στον έλεγχο του κορονοϊού. Μία εβδομάδα μετά το lockdown, οι δύο πρώτοι θάνατοι στην Ινδία από κορονοϊό. Περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη του lockdown, δύο άτομα είχαν πεθάνει από κορονοϊό στις πυκνοκατοικημένες παραγκουπόλεις της Μουμπάης. Μετά τον δεύτερο θάνατο, πολλά από τα μέλη της οικογένειας του άντρα είχαν δοκιμαστεί και τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι και το συγκρότημα 300 σπιτιών και 90 καταστημάτων που απαρτίζουν την γειτονιά το Y σφραγίστηκε. Μέχρι τη στιγμή που επιβλήθηκε το lockdown, η Ινδία είχε λάβει και άλλα μέτρα. Στις 11 Μαρτίου, η Ινδία ανέστειλε όλες τις τουριστικές βίζες και ανακοίνωσε ότι όλοι οι ταξιδιώτες που είχαν έρθει από πληγέντες χώρες του κόσμου τις τελευταίες εβδομάδες, θα έμπαιναν σε καραντίνα για α τουλάχιστον 14 ημέρες. Από τις 22 Μαρτίου, όλες οι εμπορικές πτήσεις απαγορεύτηκαν και όλες οι υπηρεσίες επιβατικών άμαξων στοιχείων τέθηκαν σε αναστολή. Συγκριτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν τους αλλοδαπούς που επέστρεφαν από την Κίνα στο Ιράν καγιώτα ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν υπήρχε γενική απαγόρευση εισόδου αλλοδαπών στη χώρα. Μήπως οι αριθμοί δεν είναι σωστοί, όπως με κάθε χώρα, η κατανόηση για το ξέσπασμα του κορονοϊού είναι το ίδιο καλή όσο οι αριθμοί που διαθέτει. Και αυτό εξαρτάται από τα τεστ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ινδίας, η χώρα έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 625.000 τεστ μέχρι την Κυριακή, περισσότερα από την Νότια Κορέα, η οποία έχει επανεθεί για την προσέγγιση της στα τεστ. Όταν εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία αξιολογούν το πόσο επιθετικά εξετάζεται μια χώρα, δεν κοιτούν ή μόνο τους συνολικούς αριθμούς ανταυτού, συχνά εξετάζουν το ποσοστό θετικών τεστ στη χώρα. Εάν ένα μεγάλο μέρος των εξετάσεων βγει θετικό, αυτό υποδηλώνει ότι εξετάζονται μόνο οι σοβαρές περιπτώσεις όπως αυτές στα νοσοκομεία. Μόλις το 3% το ποσοστό θανάτων από κορονοϊό στην Ινδία, σύμφωνα με τον Mike Ryan, τον εκτελεστικό διευθυντή των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης υγείας του ΠΟΗ, ένα καλό σημείο αναφοράς είναι να υπαρχουν τουλάχιστον 10 αρνητικές περιπτώσεις για κάθε θετική. Περίπου το 4% των εξετάσεων στην Ινδία είναι θετικά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γιώτα Δίας, πολύ κάτω από αυτό το σημείο αναφοράς. Είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό από τη ΣΥΠΑ, όπου φτάνει το 17%, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Είναι επίσης χαμηλότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ποσοστό είναι περίπου 21%, με βάση κυβερνητικά στοιχεία. Μόλις το 3% το ποσοστό θανάτων στην Ινδία, πάνω από 13% στην Ιταλία. Ένα άλλο χρήσιμο μέτρο είναι το ποσοστό των θανατηφόρων περιστατικών. Στην Ινδία, περίπου το 3% των κρουσμάτων έχει πεθάνει, σε σύγκριση με περισσότερο από 13% στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, σύμφωνα με το JHU. Αυτό υποδηλώνει ότι η Ινδία εξετάζει ανθρώπους εκτός από εκείνους με τα πιο σοβαρά συμπτώματα. Αλλά το ποσοστό των τεστ στην Ινδία είναι εξαιρετικά χαμηλό κατά κεφαλήν.
μόνο περίπου 48 στα 100.000 άτομα έχουν εξεταστεί, σε σύγκριση με περίπου 1.175 στη Νότια Κορέα και 1.740 στη ΗΠΑ. Ο Σαμίρ Σαράν, πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας Παρατηρητών, λέει ότι η Ινδία έχει αυξήσει δραστικά τις σίγμα δυνατότητες της ΕΤΕΣΤ, αλλά εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος με τους αριθμούς. Ενώ άλλοι ειδικοί λένε ότι τα εκτεταμένα κοινοτικά τεστ θα ήταν πρακτικά και σπατάλη πόρων, ο Σαράν λέει ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει η Ινδία, δεδομένου ότι έχει μεγάλο αριθμό πληθυσμών που ταξιδεύουν μεταξύ περιοχών για εργασία. Και ενώ η Ινδία μπορεί να μην έχει κάνει αρκετά τεστ, λέει ο Ρέντι, οι γιατροί πιάνουν πιθανώς τις περισσότερες από τις μέτριες και σοβαρές περιπτώσεις. Εάν υπήρχε τεράστια αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού που δεν έγιναν αντιληπτά από τα τεστ, τότε τα νοσοκομεία θα ήταν γεμάτα και θα υπήρχε μια αύξηση στα συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη, στον κοινότητα τόνισε. Εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των τεστ που έχουν γίνει στην Ινδία, προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια έψιλον με τον οδείξει. Ωστόσο, υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις πως ο κορονοϊός προκαλεί συμπτώματα πολύ πέρα από αυτά που μοιάζουν με γρήπη. Θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει περισσότερα άτομα από ό,τι ξέρουμε, ακόμη και όταν η Ινδία δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πανδημία, μόνο περίπου το 22% όλων των εγγεγραμμένων θανάτων είναι ιατρικά πιστοποιημένοι. Αυτό σημαίνει ότι, στην πλειονότητα των θανάτων, η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει πιστοποιηθεί από γάμα ιατρό. Και υπάρχουν ήδη στοιχεία ότι ορισμένοι θάνατοι μπορεί να μην έχουν καταγραφεί. Ένας γιατρός σε ένα από τα κυριότερα κυβερνητικά νοσοκομεία στη Βομβάη είπε την περασμένη εβδομάδα όμικρον με τον ότι όταν τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δεν τα εξέτασαν για κορονοϊό, ακόμα και αν υποπτεύονταν ότι από αυτό πέθαναν οι ασθενείς. Εάν το προσωπικό ιστορικό δείχνει ότι το άτομο ήρθε σε επαφή με κάποιον που είχε βρεθεί θετικό στον ή κορονοϊό, φερόμαστε στο πτώμα με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε σε όσους είναι θετικοί στον κορονοϊό, δήλωσε ο γιατρός που ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλά στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, σε αυτό το στάδιο, δεν φαίνεται να υπάρχει μια πλημμύρα θανάτων από κορονοϊό όμικρον με τόνο. Ακόμη και αν δεν γίνονται πολλά τεστ και αν δεν ανακαλύπτουμε αρκετά, δεν υπάρχουν πολλά πτώματα που να συσσωρεύονται στα νοσοκομεία ή στα νεκροτομεία που να υποδηλώνουν ότι βρισκόμαστε εν μέσω κάτι πραγματικά δραματικού σε αυτό το στάδιο, είπε ο Σαράν. Ακόμη και έτσι, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων από κορονοϊό θα έρθει πολύ αργότερα, όταν θα είμαστε έψιλον σε θέση να συγκρίνουμε στατιστικά στοιχεία αυτού του έτους με τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσε ο Λάξη Ναραγιάν. Πότε ξεκίνησε η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ινδία, τα αυστηρά μέτρα πολιτικής της Ινδίας λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ακόμη και πριν από το lockdown, ο κορονοϊός ήταν παρόν στη χώρα, η οποία είχε αναφέρει κάποια κρούσματα κορονοϊού αλλά όχι πολλά. Στις 30 Ιανουαρίου, η Ινδία ανέφερε το πρώτο της κρούσμα ένας φοιτητής που είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ουχάν στην Κίνα. Ήταν περίπου την ίδια στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία ανέφεραν επίσης τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού, αν και τα κρούσματα ακολούθησαν δραματικά διαφορετικές τροχές. Και οι τρεις χώρες έχουν πλέον περισσότερα από 100.000 κρούσματα κορονοϊού. Οι ειδικοί εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι γιατί ο ιός έδειξε ένα διαφορετικό μοτίβο εξάπλωσης στην Ινδία. Ένας πιθανός λόγος, είπε ο Ρέντι, είναι πως ο κορονοϊός μπορεί να ευδοκιμήσει σε ψυχρότερες συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην εξαπλωθεί τόσο αποτελεσματικά στην Ινδία, όπου οι θερμοκρασίες είναι συχνά πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Όμως, τα μέχρι τώρα επιστημονικά στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με αυτήν την ιδέα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ζεστό και υγρό καιρό. Η Επιτροπή της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ είπε ότι τα δεδομένα είναι ανάμεικτα για το εάν ο κορονοϊός εξαπλώνεται τόσο εύκολα σε ζεστό καιρό όσο και σε κρύο καιρό. Μήπως ευθύνεται ο μαζικός εμβολιασμός στο εμβόλιο κατά της φυματίωσης. Μια άλλη πιθανότητα, είπε ο Ρέντι, είναι ότι ο πληθυσμός της Ινδίας μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητος λόγω της πολιτικής της χώρας για τον καθολικό εμβολιασμό Βάσιλας Κάλμετ Γέριν, BCG. Το BCG, το οποίο αναπτύχθηκε για την καταπολέμηση της φυματίωσης, μελετάται σε κλινικές δοκιμές σε όλο τον κόσμο ως πιθανός τρόπος για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού. Ωστόσο, ο ΠΟΗ σημειώνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το εμβόλιο BCG προστατεύει τους ανθρώπους από τον κορονοϊό και ο ΠΟΗ δεν συνιστά αυτό το εμβόλιο ως πρόληψη κατά του κορονοϊού. Αλλά προς το παρόν, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο παράγοντας που μας βοήθησε, λέει ο Ρέντι. Αρκεί ένα lockdown 40 ημερών, ακόμη και αν το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Ινδία είναι προς το παρόν συγκριτικά μικρό, δεν είναι ακόμη καιρός για εορτασμούς. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία απόψεων σχετικά με το τι θα συμβεί όταν η Ινδία καταργήσει το lockdown στις 3 Μαΐου, εάν τα κρούσματα θα ανέβουν στα ύψη ή εάν αυτό θα έχει καταφέρει να συγκρατήσει τους αριθμούς. Ένα κύμα θα υπάρξει μόλις επιστρέψουμε από το lockdown, αυτή είναι η άποψή μου, δήλωσε ο Ομέν Κουριάν, ανώτερος συνεργάτης του Ιδρύματος Ερευνών Observer. Η Ινδία πάτησε με επιτυχία το κουμπί της παύσης, αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε παύση για πάντα. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι πιθανώς ποιοι περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Όπως το έθεσε ο Ρέντι, δεν είναι πως αύριο θα δηλώσουμε τη νίκη και μετά θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό. Οι ειδικοί λένε πως η κοινωνική αποστασιοποίηση πρέπει να διατηρηθεί, αν και ορισμένα κράτη με λιγότερα κρούσματα ενδέχεται να είναι σε θέση να μειώσουν τους περιορισμούς. Το Ουτάρ Πράντες, ο πιο πυκνοκατοικημένο κράτος της Ινδίας με 200 εκατομμύρια κατοίκους, επέκτηνε την απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο Λαξμή Ναραγιάν προειδοποίησε ότι εάν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και υγιεινής δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα που δεν είναι εξοπλισμένο για να χειριστεί το σύστημα υγείας. Ένα πράγμα που δεν πρόκειται να λειτουργήσει στην Ινδία είναι το ηλικιακό lockdown, όπου οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να μείνουν μέσα και οι νέοι θα επιτρέπεται να επιστρέψουν στη δουλειά. Σε όλο τον κόσμο, οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από κορονοϊό στις ΗΠΑ, το 80% των θανάτων ήταν εκείνη ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο νεαρός πληθυσμός της Ινδίας, αλλά ως επί το πλείστον, στα σπίτια μένουν 3 γενιές Ινδών. Η Ινδία έχει σχετικά νεαρό πληθυσμό, το 44% του πληθυσμού είναι 24 ετών ή νεότεροι, σε σύγκριση με το 23% στην Ιταλία και το 29% στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία του CIA World Factbook. Ωστόσο, πολλοί Ινδοί ζουν σε ένα νοικοκυριό 3 γενεών, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική επαφή μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων γενεών, δήλωσε ο μαθηματικός του Πανεπιστημίου του Cambridge, Dronojoy Adhikari, που διαμόρφωσε ένα μοντέλο για το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Ινδία. Αυτό καθιστά τους ηλικιωμένους στην Ινδία ιδιαίτερα ευάλωτους, καθώς είναι πολύ πιο πιθανό να προσβιταληθούν από τη δεύτερη και τρίτη γενιά, στις οποίες η μόλυνση, στατιστικά, θα έχει μόνο ήπια αποτελέσματα, είπε. Ακόμη και αν η Ινδία καταφέρει να αποφύγει τα χειρότερα από τον κορονοϊό αυτή τη φορά, πρέπει να γίνουν πολλά.
Η κυβέρνηση πρέπει να εργαστεί για να υποστηρίξει το άτυπο εργατικό δυναμικό της χώρας που αναλαμβητά άνει το κόστος του lockdown, όπως οθέτει ο Σαράν. Η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει το σύστημα δημόσιας υγείας για να προετοιμαστεί για πιθανή επιστροφή και αναζωπήρωση το χειμώνα, δήλωσε ο Ρέντι. Δεν πρόκειται για πρόκληση ενός μήνα, πρόκειται για χάλεγγε 12 μηνών, λέει ο Σαράν. Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει μια 18μηνη εξέταση του τρόπου με τον οποίο ανταποκρινόμαστε ως άνθρωποι, κοινότητες, χώρες και κράτη, τόνισε.